Συναγερμό σημαίνει στην πόλη Λίτς στη Γερμανία τα ξημερώματα, όταν άνδρας εισβάλλει σε αστυνομικό τμήμα κραδένοντας μαχαίρι και ματσέτα, απειλώντας να σκοτώσει τους παρόντες αστυνομικούς. Ο 29χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής εγκλωβίζεται στο κτίριο και ειδικές μονάδες τον ακινητοποιούν με τέιζερ και τον συλλαμβάνουν. Φώναζε «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος», ενώ οι έρευνες δείχνουν διασυνδέσεις του 29χρονου με το Ισλαμικό κράτος. Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του δράστη, οι αρχές εντόπισαν σημαία του Ισλαμικού κράτους. Είναι η δεύτερη επίθεση με Ισλαμιστικά κίνητρα στη χώρα μέσα σε λίγες ώρες. Αυτός είναι ο Εμρά Ιμπραήμοβιτς, ο 18χρονος που άνοιξε πυρ χθες το πρωί κατά αστυνομικών στο κέντρο του Μονάχου, κοντά στο προξενείο του Ισραήλ. Ήταν γνωστός στις αυστριακές αρχές ως πιθανός Ισλαμιστής, ενώ του είχε επιβληθεί απαγόρευση οπλοφορίας έως το 2028. Ζούσε με τους γονείς του κοντά στο Ζάλτσμπουργκ. Ήταν γνωστός στις αυστριακές αρχές από το σχολείο και είχε κατηγορηθεί για σύσταση και συμμετοχή σε Ισλαμιστική οργάνωση. Μια δίωξη όμως που σταμάτησε λόγω αμφιβολιών. Ήταν ενεργός στα social media και μάλιστα με τζιχαντιστικό περιεχόμενο. Αγόρασε την καραμπίνα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μόλις μία μέρα πριν από την απόπειρα τρομοκρατία. Για 350 ευρώ. It's obvious that if someone parks right here within sight of the Israeli consulate, then walks around with a rifle and starts shooting, that it's certainly or very likely not a coincidence that he didn't know where he was or something like that. Μια τρομοκρατική επίθεση απετράπη στο παραπέντε. Anti-Semitism aims at the heart of our society. And we will not cease to fight this. Οι δύο επιθέσεις με Ισλαμιστικά κίνητρα αυξάνουν την ανησυχία για τον τρόπο που στρατολογούνται νεαρά άτομα μέσω διαδικτύου.